Το μεγάλο όχι πρέπει να υποθεί από τα χείλη ενός ανθρώπου ο οποίος θα πάρει στην πλάτη του το μέλλον, τις τύχες και αυτήν την ίδια τη ζωή των πολιτών της χώρας και θα αποφασίσει τι πρέπει να διαφυλάξει και πώς αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί το καλύτερο. Κύριε Πλεύρη, είμαστε 3 η ώρα το πρωί στο σαλόνι του Μεταξά, όπου ο Ιταλός πρέσβης, ο Γκράτσι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να επιδώσει την 40 σελίδων, μου είπατε, 20. Όχι 40, 4 σελίδες. 4 σελίδων. Τελεσίγραφο. Το τελεσίγραφο της Ιταλικής κυβερνήσεως. Αυτό το κείμενο το διάβασε ο Μεταξάς καθήμενος στον καναπέ, ενώ ο Γκράτσι ήταν στην πολυθρόνα. Έχουμε πλήρη περιγραφή από το βιβλίο του Γκράτσι, που είναι και εχθρός της Ελλάδος και δεν έχει κανένα λόγο να επενέσει φυσικά το Μεταξά. Το διάβασε και είδε ο Γκράτσι, όπως γράφει, τα χέρια του Μεταξά να τρέμουν λίγο και τα μάτια του να έχουν βουρκώσει. Εν συνεχεία κατέβασε τα χαρτιά και απευθυνόμενος στον Γκράτσι του είπε την περίφημη πλέον φράση στα γαλλικά «Alors c'est la guerre», λοιπόν πόλεμος. Ευνηδιάστηκε ο Γκράτσι και αντίπε ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνει πόλεμος. Εάν δώστε μία διαταγή σε συνεννόηση με τον βασιλέα στον στατάρχη Παπάγο να ειδοποιηθούν οι διοικητές των μεγάλων μονάδων να μην τον διέκοψω Μεταξάς. Και του είπε αδύνατον. Μπροστά στη λέξη αδύνατον και λοιπόν πόλεμος, που είναι το όχι, ο Γκράτσι αφιερώνει 2-3 σελίδες στο βιβλίο του που είναι άκρως συγκινητικές. Αυτό λοιπόν είναι το όχι. Το όχι υπόθηκε στα γαλλικά, με τη γαλλική έκφραση «Alors c'est la guerre». «Alors c'est la guerre». Και μάλιστα όταν σηκώθηκε ο Μεταξάς για να του δείξει ότι τελείωσε η συζήτηση και τον οδήγησε τον Γκράτσι στην έξοδο, δεν του έδωσε το χέρι να χαιρετήσει, του είπε «Είστε οι πιο δυνατοί, vous êtes les plus forts, mais», αλλά, χωρίς να συνεχίσει την σκέψη του. Μάλιστα. Σαν να θέλει να του πει ότι είστε τώρα οι πιο δυνατοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και θα νικήσετε. Να δούμε, να προσπαθούσαμε κύριε Πλεύρη, να δούμε μέσα από τις μαρτυρίες του ιδίου του Γκράτσι βέβαια και από άλλες ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν καταγεγραμμένες, να δούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, τι ακριβώς ζητούσε η Ιταλία την εποχή εκείνη. Και αν αυτό, και θέλω παρακαλώ να το διευκρινίσετε αυτό αυτή την ώρα πριν μας πείτε, εάν αυτό που θα μας πείτε ή αυτό που περιγράφει ο Γκράτσι ήταν η αλήθεια, είναι η αλήθεια, δηλαδή είναι το ακριβές κείμενο της Ιταλικής κυβερνήσεως, δηλαδή ακριβώς αυτά ζητούσε, ή για κάποιους λόγους σκοπιμότητας, ενδεχομένως για την Ιταλική, ας πούμε, τότε κυβέρνηση, δόθηκαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα. Δηλαδή ζητήθηκε κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω. Εδώ είναι ξεκαθαρισμένο το θέμα. Στο τελεσίγραφο οι Ιταλοί ζητούσαν να επιτραπεί στα ιταλικά στρατεύματα η είσοδος στην Ελλάδα και να καταλάβουν ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούσαν αναγκαία, όπως γράφουν στο τελεσίγραφο, για την εγγύηση της ελληνικής ουδετερότητος. Κάτι ας πούμε όπως είναι στην Τουρκία κύριε Πλεύρη. Όχι ακριβώς. Να δείτε ποια είναι η διαφορά. Διότι τα σημεία τα οποία ζητούσαν, τα ορισμένα σημεία, δεν καθορίζονται. Πράγμα το οποίο Μεταξάς επεσήμενε στον Γκράτσι. Δηλαδή του είπε, εσείς θέλετε οπωσδήποτε να γίνετε πόλεμος, διότι δεν λέτε τι ζητάτε. Μάλιστα. Δεν υπήρχε η ευχέρεια, ας το πούμε έτσι, της διαπραγματεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Ακούστε, εάν ο Μεταξάς εκείνο το πρωινό, και τα λέει πολύ ωραία ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο οποίος μάλιστα είναι το εξώισος Μεταξά. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στο βιβλίο του «Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου» γράφει επιλέξει ότι πρέπει να είμεθα ευγνώμονες στον Ιωάννη Μεταξά, διότι μόνος του μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, στον ατυχή και συμπαθή Γκράτσι, είπε το όχι.
Ατυχείς και συμπαθείς γιατί? Τον συμπαθούσαν, ή το φιλέλληνο Γκράτς προσωπικά. Μάλιστα στο βιβλίο του γράφει ότι έφυγα ταπεινωμένος και με σφιγμένη την ψυχή από μίσος για το επάγγελμά μου. Προσθέτει ακόμη ότι εμίσησε το κράτος το οποίο υπηρέτησε για αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Ο Μεταξάς εκείνο το πρωινό, κύριε Καλούδη, έζησε χίλιες ζωές. Είναι μία προνομιούχος προσωπικότης της οποίας δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να μπει ένδοξα στην ιστορία με το όχι. Έζησε χίλιες ζωές. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή μέσα σε εκείνο το δωμάτιο υπήρχε ο Γκράτσι, υπήρχε ο Μεταξάς, ο Θεός και η ιστορία. Και ο Μεταξάς εφάνει αντάξιος της ιστορίας. Είπε όχι. Θα μου πείτε ότι ο Μεταξάς ήταν ένας δικτάτορ. Πράγματι, ο Μεταξάς ήταν ένας δικτάτορ. Ας αφήσουμε όμως για μια στιγμή τις πολιτικές τυφλώσεις και ας δούμε τα γεγονότα ξηρά, απογυμνωμένα από τα πολιτικά πάθη. Δημοκράτες ήταν οι Γάλλοι και διελήθησαν. Δημοκράτες οι Βέλγοι και διελήθησαν. Δημοκράτες οι Πολωνοί και διελήθησαν. Δημοκράτες οι Ολλανδοί και διελήθησαν. Δημοκράτες οι Δανείοι και διελήθησαν. Κύριε Πλεύρη, είναι άλλες. Είναι τα γεγονότα, θα τα δούμε κι αυτά. Σαφώς και θα τα δούμε. Το όχι το είπε ο Μεταξάς ή ο λαός. Αυτό είναι ένα ανύπαρκτον και ψευδές δίλημα. Το είπε και ο Μεταξάς, το είπε και ο λαός. Το βέβαιο ποιο είναι? Ότι όταν ο λαός εκοιμάτω, ο Γκράτσι πήγε στον Μεταξά και ο Μεταξάς είπε το όχι. Και στην ιστορία ο ρόλος της προσωπικότητος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το γεγονός. Δηλαδή, μπορείτε να μιλήσετε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης χωρίς να αναφέρετε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο? Μπορείτε να μιλήσετε για τη μάχη των Θερμοπυλών χωρίς να αναφέρετε τον Λεωνίδα? Μπορείτε να μιλήσετε για τη μάχη του Μαραθώνος χωρίς να αναφέρετε τον Μιλτιάδη? Μπορείτε να μιλήσετε για το Μανιάκι χωρίς να πείτε για τον Παπαφλέσσα ή για τα Δερβενάκια χωρίς να πείτε για τον Κολοκοτρώνη? Θέλω να πω τούτο, ότι είναι, όπως λέει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ατιμία και εμπάθεια να κρύβουμε το όνομα του Μεταξά. Σήμερα γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Γίνονται ομιλίες στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις συγκεντρώσεις, στις διάφορες, στις τηλεοράσεις. Μα δεν υπήρχε αρχηγός τότε. Δεν είχαμε πρωθυπουργό. Δεν είχαμε ανώτατο άρχοντα. Δεν είχαμε στρατάρχη. Τον παπά. Ναι. Και όλα ο καλύτερος υπήρχαν τρόπος να τιμήσει κανείς την 28 Οκτωβρίου, εφόσον είχε την κατάλληλη ηλικία, θα ήταν να την υπηρετήσει. Και αυτό είναι μια αιχμή εναντίον των πολιτικών, οι οποίοι την 28 Οκτωβρίου, αντί να πάνε να πολεμήσουν εθελοντέ στα σύνορα, όπως επολέμησε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, προτίμησαν την ασφάλεια όχι εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός της Ελλάδος. Ναι. Πριν πάμε σε αυτά όλα, θέλω να κάνουμε κάποιες ιστορικές διευκρινήσεις. Θα δούμε ποιος είπε το όχι. Εγώ δέχομαι την άποψή σας που λέτε ότι είναι ιστορικών ψεύδος. Θα σας ζητήσω όμως, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Πριν όμως μείνουμε σε αυτό το θέμα, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το τελεσίγραφο επιδόθηκε στον Μεταξά υπό την ιδιότητά του ως πρωθυπουργού και δεν επιδόθηκε στο βασιλέα? Διότι το τελεσίγραφο δεν επεδόθη στον Μεταξά υπό την ιδιότητά του ως πρωθυπουργού. Το τελεσίγραφο επεδόθη από τον πρεσβευτή στον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Μεταξάς ήταν και υπουργός των εξωτερικών. Ναι, αλλά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Τα τελεσίγραφα, προσέχτε, τα τελεσίγραφα και οι κυβερνήσεις συζητούν με τις κυβερνήσεις. Ναι. Δηλαδή, εμείς άμα θέλαμε κάτι από την Ιταλία, δεν θα πηγαίναμε στο βασιλέα, θα πηγαίναμε στην κυβέρνηση. Ο ανώτατος άρχων, όπως ξέρετε, είναι ανεύθυνος. Τις αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι μια τεράστια πολιτική συζήτηση και είπαμε να μην κάνουμε πολιτική συζήτηση. Ωστόσο, προσχωρώ στην ιδέα κατά πόσον ο ανώτατος πολιτικός άρχον είναι άμυρος και ανεύθυνος των πράξεών του ή γενικά. Όχι, αποτελεί. Τι λέει το Σύνταγμα. Ναι. Εντάξει. Και τι λέει ο νόμος. Το δέχομαι. Συμφωνώ. Δηλαδή, ωστόσο, ο υπουργός, το Σύνταγμα και ο νόμος, ειδικά για τις ιδιότητες και για τις ευθύνες του ανωτάτου πολιτικού άρχοντος, είναι μεταγενέστερο. Όχι, υπήρχε και τότε. Και εκείνη τη στιγμή. Υπήρχε και τότε. Είδε. Αλλά η ουσία, αν θέλετε να πούμε στην ουσία και ας αφήσουμε τα νομικήστικα, είναι ότι η δύναμη και η εξουσία ανήκει στο Μεταξά. Αν έλεγε ο Μεταξάς ναι,
όπως λέει ο Παναγιώτης Καλόπουλος, θα απεβιβάζονται οι Ιταλοί Μάλιστα. στην Πάτρα, Μάλιστα. θα προσγειώνονται τα Ιταλικά αεροπλάνα στα Γιάννενα, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και το πρωί ο ελληνικός λαός θα του λέγαμε πού να πολεμάγαμε τώρα τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, αφήστε τώρα, θα δούμε και θα δούμε. Μισό λεπτό. Λέτε θα αποβιβάζει το Ιταλικό στρατό, θα προσγειώνονται τα Ιταλικά αεροπλάνα στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Και πριν από λίγο μας είπατε ότι ήταν ασαφές το μήνυμα. Η ερώτησή μου παραμένει. Γιατί, κατά την άποψή σας, εάν μπορείτε να διατυπώσετε μία άποψη, ή γιατί, εάν είναι καταγεγραμμένο, δεν υπήρξε μία περίοδος διαπραγματεύσεως. Θα υπενθυμίσω, κύριε Πλεύρη, ότι η νεότερη ιστορία της Ελλάδος, στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος έχουν καταγραφεί πλήστα όσα παραδείγματα και στιγμές κρίσιμες, 1974 στην Κύπρο. Φτάσαμε στην επιστράτευση, ωστόσο υπήρξαν διαπραγματεύσεις και άλλες νεότερες. Βυθίσατε το χώρα. Ακούστε, 80... κύριε Καλούδη, προσέξτε τώρα. Γιατί... Δεν θέλω να σας διακόψω, καταλαβαίνω το πνεύμα και το καταλαβαίνω όλοι. Ή το δυνατόν ένας μεταξάς, ξέρετε τι θα πει μεταξάς, τον περνάτε για κανένα πολιτικάντι. Ο μεταξάς ή το αρχηγός επιτελείου, διαπρεπής επιτελικός αξιωματικός και μόνος του κατέλησε τον κοινοβουλευτισμό αφού ο κοινοβουλευτισμός του έδωσε το δικαίωμα. Διότι μέσα στη Βουλή τον ψηφίσανε πλην 10 κομμουνιστών βουλευτών και του Γεωργίου Παπανδρέου, όλοι οι άλλοι τον ψηφίσανε να νομοθετεί και αυτός νομοθέτησε το κλείσιμο της Βουλής. Ο μεταξάς δεν είναι το μία τυχαία προσωπικότητα. Να διαπραγματευτεί τι. Η τιμή της Ελλάδος για το μεταξά είναι το αδιαπραγμάτευτος. Ναι. Δεν είναι σαν τους πολιτικούς που ξέρετε που κάθονται και συζητάνε εάν η Μακεδονία ελληνική ή όχι, αν η Κύπρος είναι ελληνική ή όχι, αν η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική ή όχι. Η Ελλάς για το μεταξά και για κάθε Έλληνα είναι χώρος μη συναλλαγής. Δεν διαπραγματεύεται η Ελλάς ούτε τα δικαιώματα της Ελλάδος και ουδής έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται την Ελλάδα και να ομιλεί εξ ονόματός της. Αυτά τα οποία ακούτε που λένε οι διάφοροι. Τη ζωή όμως και την τύχη των πολιτών, ποιος νομιμοποιείται να διαφεντεύει και να διαχειρίζεται. Θα σας πω και γι' αυτό. Γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση. Θα σας πω και γι' αυτό. Μιλάμε για ποταμούς αίματος. Θα σας πω και γι' αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω και γι' αυτό. Ο μεταξάς εξέφρασε τη θέληση του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός δεν είναι ιτοπαθής και ψοφοδεής. Είναι ένας λαός αυτοκρατορικός. Και το έχει αποδείξει ότι είναι ένας λαός κυρίαρχος και ένας λαός κυρίων. Το 1940 οι Έλληνες ήταν πρόθυμοι να υποστούν οποιαδήποτε θυσία χάνει της Ελλάδος. Και το ίδιο είναι πρόθυμοι πάντοτε να υποστούν θυσίες για την Ελλάδα. Άλλο αν αυτοί που τον κυβερνούν έχουν συμφέροντα, ελέγχονται από τους ξένους ή είναι ανίκανοι να καταλάβουν το πνεύμα του ελληνικού λαού που είναι πνεύμα να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για την Ελλάδα. Πάρτε την ελληνική ιστορία. 1821 επανάσταση. 8 χρόνια αγώνες. 800.000 νεκροί, 1854, 1858, 1866, 1898, επαναστάσεις, απελευθέρωση Κρήτης και τα λοιπά. 1912-13, ποιος πήρε την απόφαση να απελευθερώσουμε τη Μακεδονία και την Ήπειρο και τη Θράκη χωρίς να υπολογίζει το αίμα του ελληνικού λαού. Ο ίδιος ο ελληνικός λαός και οι ηγέτες του είπανε θα απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Το μη διεκδικείτε τίποτε και ότι η Ελλάδα να τα βρίσκει με διαπραγματεύσεις είναι μια πολιτική μισελληνική, όχι ανθεληνική, μισελληνική, έξω ελληνική. Η Ελλάδα δεν είναι αντικείμενο παζαριού, ούτε τα ελληνικά εδάφη, ούτε η ελληνική ιστορία. Συνεπώς, μην μου μιλάτε για το 1974, που αν θέλετε κάποτε να το συζητήσουμε, διότι κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο, η μαρτυρία ενός πρωθυπουργού του κύριου Ανδρουτσοπούλου και λέει μέσα πράγματα για στρατηγούς και για πολιτικούς που εάν έχουν φιλότιμο θα έπρεπε ή να τον είχαν σκοτώσει ή να είχαν αυτοκτονήσει ή να είχαν πάει στα δικαστήρια και όμως τα καταπίνουν. Μιλάμε για το μεταξά. Μιλάμε για ηγέτες όπως ήταν ο Κοριζής, ο μετέπειτα πρωθυπουργός, ο οποίος όταν μπαίνανε. Κύριε Πλεύρη. Με συγχωρείτε, όταν μπαίνανε οι Γερμανοί. Τράβηξε το περίστροφό του και φύτεψε δύο σφαίρες στο στήθος του και αυτοκτόνησε. Ο Αλέξανδρος Κοριζής, που δεν τον τιμά κανείς. Αυτή είναι η εμπάθεια, η κακομοιριά των μικρανθρώπων. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος αυτοκτονεί και δεν τον τιμά κανείς. Ναι. Και σήμερα είναι όχι πρόκληση, γιατί ο ελληνικός ξέρει. Πολύ καλά ξέρει ο ελληνικός λαός. Ότι είτε το θέλουν, είτε όχι, όταν μιλάμε για 28 Οκτωβρίου, το μυαλό. Και στη σκέψη όλων έρχεται το όνομα Ιωάννης Μεταξάς. Μάλιστα. Τελείωσε. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, διατηρώ τις ενστάσεις μου και ρωτώ και πάλι ποιος και με ποιαν εντολή μπορεί ποτέ να διαπραγματευτεί, προσέξτε, τη ζωή του συνανθρώπου του.
τη ζωή των πολιτών αυτής της χώρας. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά... Θα σας απαντήσω. Ποιος και με ποιον. Αλλά μήπως είναι ορθότερο άποψη. Μήπως είναι ορθότερο πριν καταλήξουμε στην τελική αναμέτρηση να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Για φανταστείτε, κύριε Πλεύρη, εάν το 74 βρισκόμαστε σε πόλεμο, το 80 σε πόλεμο, το 85 σε πόλεμο, το 90 σε πόλεμο. Πού, δηλαδή, ποια, πώς εκτιμάτε εσείς, συμφωνώ μαζί σας, η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη, συμφωνώ μαζί σας σε όλα όσα λέτε. Αλλά είναι δυνατόν ένας λαός, ας πάρουμε το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται μονίμως σε πόλεμο, διαρκώς σε πόλεμο. Η Παλαιστίνη, διαρκώς σε πόλεμο. Άλλες χώρες, διαρκώς σε πόλεμο. Τι θα μπορούσε να συμβεί, σε τι θα μπορούσε να αποδώσει αυτό το μέτρο, εάν δεν υπήρχε και το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, κοιτάξτε, μου κάνετε μια ερώτηση. Εγώ δεν είπα να δοθούν τα πάντα. Η οποία είναι ερώτηση, ωραία, σοβαρή. Είναι ερώτηση την οποία την περιμένω από οποιοδήποτε νέο που έχει διαπαιδαγωγηθεί τα τελευταία 20 χρόνια να τα βρίσκουμε με τον άλλον, να τα βρίσκουμε, να μην διεκδικούμε, αλλά να τα βρίσκουμε. Εκφράζεται το πνεύμα της εποχής και θα σας απαντήσω αμέσως. Το ποιος έχει το δικαίωμα να πει θυσιάζεται ο ελληνικός λαός. Να αρνηθεί διαπραγμάτευση. Καταρχήν οι Ιταλοί δεν ήρθαν να μας κάνουν καμιά διαπραγμάτευση, μάλιστα, αλλά ήρθαν να μας πούν παραδοθείτε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είχε περιθώρια μεταξύ να διαπραγματευτεί, αλλά και δεν θα διαπραγματεύεται. Δεύτερον, όταν ο Μωάμεθ πήγε να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και είπε του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου: πάρ' τους δικούς σου, πάρ' τα λεφτά σου, τις περιουσίες σου, θα είμαστε φίλοι, τα αξιώματά σου. Γιατί ο Μωάμεθ είχε ελληνική ανατροφή, η μητέρα του Ελληνίδα, όπως ξέρετε. Και ο πρωθυπουργός του Μωάμεθ ήταν Έλληνας. Διότι εμάς δεν μας κατέλαβαν οι Τούρκοι, οι Έλληνες μας κατέλαβαν. Οι αλλαξοπιστήσαντες Έλληνες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος του είπε: δεν είναι δικό μου να σου παραδώσω την πόλη. Γιατί λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος θαυμάζεται και υμνείται από όλο τον κόσμο για τη θυσία του και κανείς δεν του είπε: γιατί, κύριε Κωνσταντίνε Παλαιολόγο, δεν διαπραγματεύεσαι να βρίσκεις μια λύση και να μην χυνόταν αίμα? Οι φύσεις οι μεγάλες, οι πρικισμένες, τις οποίες η θεία πρόνοια, η τύχη, η φορά των γεγονότων έφερε στην εξουσία, όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ήταν ο Λεωνίδας, όπως ήταν ο Μιλτιάδης, ο Θεμιστοκλής, λογοδοτούν απέναντι ιστορίας. Δεν λογοδοτούν στους μπακάλιδες και στους χασάπιδες. Οι οποίοι όμως γράφεται από ανθρώπους, κύριε Πλεύρη. Βεβαίως και από αίμα ανθρώπων γράφεται. Πρώτα και αν όλα. Λέτε, εάν γι' αυτό λέτε λέω εσείς, ανθρώπους. Εάν πολεμάγαμε το 1984 ή το 80 ή το 90 θα γινότανε. Πολεμήσαμε το 97, πολεμήσαμε το 12. Μέχρι το 22, 10 χρόνια. Πολεμήσαμε το 40. Τρία χρόνια σφαχτήκαμε μεταξύ μας. Και τι έγινε? Μεγάλωσε η Ελλάς. Η Ελλάς, κύριε Πλεύρη. Μεγάλωσε. Από το 1832 φυσικά μέχρι το 1940 μεγάλωσε. Ναι, αλλά θα σας θυμίσω ότι το 1940 καταλάβαμε την Αλβανία, την οποία τελικά αναγκαστήκαμε και υποχωρήσαμε. Όχι, αναγκαστήκαμε και υποχωρήσαμε, διότι οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας... Απελευθερώσαμε μάλλον τη Βόρεια Ήπειρο, συγγνώμη. Ακριβώς. Οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας μας επρόδωσαν. Μονίμως αυτό. Έχετε κανένα, λοιπόν, κανένα ιστορικό... Λοιπόν, ας έρθουμε στα γεγονότα, ναι, τώρα. Έχετε, έχετε κάτι να παρατηρήσετε και να θυμηθείτε ότι οι σύμμαχοι και οι φίλοι μας δεν μας πρόδωσαν τελικά? Είμαι σύμφωνος, ακριβώς. Σε αυτό δεν έχω αντίρρηση. Συνεπώς, μήπως αυτή την περίπτωση είναι καλύτερη ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο στίγμα δίνει ένα πλαίσιο συζήτηση πριν φτάσουμε στο τέλος? Τι να κάνω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρίνω εγώ το τι θα έκανα μεταξύ. Πάει ο άλλος και του λέει: κύριε Παραδείγματι, τη δική σας γνώμη. Όχι, έκανε πολύ καλά ο μεταξύ, όπως είπα. Αυτό ήθελα να μου. Μα λέτε να υπάρχει κανένας Έλληνας που να πει ότι ο μεταξύ δεν έκανε καλά? Στη συνέχεια λοιπόν, τελειώνει η συνάντηση, φεύγει ο Γκράτσι από το σπίτι του μεταξύ και ο πρωθυπουργός τι κάνει? Ο Μεταξάς αμέσως ντύνεται και διατάσσει τον οδηγό του να τον οδηγήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου στην Βασιλή της Σοφίας. Όπου πρόκειται να συγκληθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει μια κυβέρνηση. Μάλιστα. Στην οποία την κρύβουνε. Δεν μας λένε ποιοι σαν υπουργοί. Ο Μεταξάς κάθεται στην αίθουσα των συσκέψεων, στο μεγάλο τραπέζι. Δίπλα του ένας διπλωματικός ακόλουθος που έχει φέρει ένα τραπέζι και πάνω είναι οι φάκελοι των διαταγμάτων που ήσαν όλοι έτοιμοι από τον καιρό της ειρήνης. Δεν ευρέθη ένα κράτος απροετοίμαστο. Ευρέθη ένα κράτος προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει όχι μία πλημμύρα αλλά την επίθεση μίας αυτοκρατορίας. Ο πρώτος που μπήκε στην αίθουσα συσκέψεων
του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αμβρόσιος Τζίφος. Έγραψε και απομνημονεύματα, ήταν μία αξιόλογος προσωπικότης και ο οποίος αργότερα υφτοκτόνησε. Θα σας πω για τον Αμβρόσιο Τζίφο το εξής. Είναι μία μικρή παρένθεση, αλλά χρήσιμη για να δείτε πόση σκέπη το Μεταξάς. Ο Μεταξάς συνήθισε να συχνάζει στο σπίτι του Κωστή Μπαστιά, αφού του διαπρεπούς λογοτέχνη, όπου συζητούσαν διάφορα θέματα. Και ένα βράδυ άκουσε που όλοι μηδενός εξαιρουμένου κατηγορούσαν τον Αμβρόσιο Τζίφο και έλεγαν έχει πάει στην Αγγλία να σπουδάσει και ήρθε τώρα, έφαγε τα λεφτά του πατέρα του και διάφορα τέτοια, κουτσομπολιά και συκοφαντίες. Την άλλη μέρα ο Μεταξάς είπε στο Μανιαδάκη, θέλω να μου βρεις τον Αμβρόσιο Τζίφο. Παρουσιάστηκε ο Αμβρόσιος Τζίφος στο Μεταξά, συζήτησε μαζί του και ο Μεταξάς τον όρκησε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος είδε το Μεταξά στην αίθουσα συσκέψεων και έγραψε και αναμνήσεις όπου αναφέρει είδα το Μεταξά 10 χρόνια νεότερο σε φαίνεται και έλαβε όλος, ένα βάρος του είχε φύγει από πάνω. Σε λίγο κατέφτασε ο διάδοχος. Ποιο βάρος του είχε φύγει, κύριε? Η αγωνία του πότε θα μας επιτεθούν οι Ιταλοί. Προσέξτε με κάτι. Ποια ήταν η αγωνία του Μεταξά? Ο Μεταξάς επιέζονταν από τον Παπάγο να κάνει επιστράτευση. Ο Μεταξάς ήξερε ότι αν συγκεντρώσει 20 μεραρχίες στα σύνορα, οι Ιταλοί δεν θα φέρουν 20, θα φέρουν 40, 50. Δεν έκανε λοιπόν παρά μόνο μυστική επιστράτευση και για να μην τους προκαλεί, αλλά και για να μην επιτεθούν με πολύ υπέρτερες δυνάμεις. Ζούσε συνεχώς με μία αγωνία εάν το σχέδιο επιστρατεύσεώς του θα αποδώσει, εάν οι Ιταλοί θα επιτεθούν. Διότι, εάν κάναμε γενική επιστράτευση και δεν μας επετίθεται οι Ιταλοί, θα καταραίαμε. Θα καταραίαμε οικονομικώς. Πώς θα ζούσε αυτός ο κόσμος, πώς θα έτρωγε. Φτάνει ο βασιλεύς, φτάνει ο παπάγος, έρχεται ο διάδοχος, όλοι οι υπουργοί. Ο Μεταξάς είναι τώρα ακριβώς 4 η ώρα. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί δια του ασυνάτου και τηλεφωνικώς οι μέραρχοι και έχουν ειδοποιηθεί και όλες οι μονάδες στο μέτωπο. Ο Μεταξάς είπε τι συνέβη και λέει μήπως έχει κανείς αντίρρηση. Όλοι είπαν όχι, σωστά. Οπότε ο Μεταξάς κάνει το σταυρό του και υπογράφει το διάταγμα της Γενικής Επιστρατεύσεως. Πρώτο διάταγμα. Το δεύτερο διάταγμα της Πολιτικής Επιστρατεύσεως. Και όταν λέμε διάταγμα Γενικής Επιστρατεύσεως, για να ακριβολογήσουμε, ο όρος Γενική Επιστρατεύσεως δεν υπάρχει. Το λένε οι δημοσιογράφοι. Υπάρχει πάλι οι δημοσιογράφοι φταίνε, κύριε Πλεύρη? Όχι, δεν φταίνε, δεν φταίνε. Απλώς δεν το ξέρουν. Υπάρχει επιστράτευση κατά ηλικίας. Ο Μεταξάς κάλεσε στον πόλεμο από διάφορες περιοχές 15 έως 23 ηλικίες. Το δεύτερο είναι της πολιτικής επιστρατεύσεως και το τρίτο διάταγμα που δείχνει το ήθος των κυβερνώντων εκείνης της εποχής είναι ότι το διάταγμα αυτό έλεγε ουδής καθίσταται πλουσιότερος εκ του πολέμου. Αφού υπογράφει τα διατάγματα αυτά ο Μεταξάς και φεύγουνε και όλοι... Τι σημαίνει αυτό το ουδής καθίσταται? Δηλαδή δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο είτε κάνοντας αγοραπολισίες, είτε κρύβοντας τρόφιμα, ζάχαρη και τα λοιπά, είτε... Τα οποία βέβαια έγιναν όμως. Αυτό ναι. Μάστε, ναι. Αλλά όποιος τον πιάνε την εποχή του Μεταξά θα σε κρεμάγανε. Λοιπόν, οι υπουργοί πήγανε στα υπουργεία τους... Πόλεμη... Ναι. Οι υπουργοί πήγαν στα υπουργεία τους με το φάκελο, με τις οδηγίες. Ο δε Μεταξάς συντάσσει ιδιοχείρος το διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Ένα εμπνευσμένο διάγγελμα στο οποίο καλεί τους Έλληνες να επαναλάβουν τους άθλους των Σαλαμινομάχων και τους λέγει να νυν υπερπάντων αγών. Τώρα θα αποδείξετε αν είστε άξιοι της ελευθερίας που μας έδωσαν οι προγονείς μας και αγωνιστείτε για την πατρίδα, για τα παιδιά σας. Ένα εμπνευσμένο διάγγελμα. Μάλιστα. Διάγγελμα εκδίδει και ο βασιλεύς και αυτό προσέξτε το, ο Μεταξάς παρακαλεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, μια μεγάλη μορφή, τον Χρήσανθο, να εκδώσει ένα διάγγελμα προς τον Χριστεπώνυμο πλήθος και ζήτησε την ευλογία της Εκκλησίας, διότι ο Μεταξάς ήταν βαθύτατα θρήσκος. Μάλιστα. Βρισκόμαστε λοιπόν στα πρόθυρα του πολέμου. Μάλλον έχουμε ήδη περάσει την ώρα 0, την ώρα Χ, και είμαστε στις πρώτες ώρες λίγο πριν την τελική, την μεγάλη αναμέτρηση. Την τελική αναμέτρηση. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε πάλι ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα δούμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή ποιος ήταν ο πολιτικός χάρτης. Δηλαδή σε ποια κατάσταση βρισκόντουσαν οι λεγόμενοι φίλοι σύμμαχοι
οι εχθροί, τι μπορούσε να περιμένει ο τότε πρωθυπουργός από βοήθεια, που στήριξε τον όλο του στρατηγικό σχεδιασμό και κάτι ακόμα το οποίο επίσης δεν αναφέρεται. Η περίφημη γραμμή Μεταξά, η αμυντική γραμμή της Ελλάδας, τα οχυρά μας δηλαδή, τα οποία κράτησαν τελικά και έδωσαν το χτύπημα στον άξονα. Ένα άλλο άγνωστο σε πολλούς και πάρα πολύ ενδιαφέρον σημαντικό σημείο της μεγάλης αυτής εποπίας. Μείνετε κοντά μας. Την οποία έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Telecity με τον κύριο Κώστα Πλεύρη. Τα στοιχεία βεβαίως τα οποία δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε και τα οποία φυσικά τα δεχόμεθα και τα ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή είναι πραγματικά πολύτιμα. Είναι βέβαια κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες προσθέτουν ίσως στοιχεία, ίσως τις μικρές εκείνες ακίδες οι οποίες χρειάζονται για να ολοκληρώσουμε το puzzle της εποχής. Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα και να έχουμε έτσι μια καλύτερη αποτίμηση, αν θέλετε, της εποχής εκείνης, των γεγονότων της εποχής εκείνης. Θα πρέπει όμως να κάνω μία επισήμανση και μία παρατήρηση. Και μάλλον όχι παρατήρηση, να δώσω μία ενημέρωση στον κύριο Πλεύρη. Δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από τηλεθεατές, κύριε Πλεύρη, στο τηλεφωνικό κέντρο, όση ώρα μιλάμε, στα οποία τηλεφωνήματα το κύριο νόημα, η κύρια ιδέα που βγαίνει, είναι μήπως υπήρξε κάποια κίνηση, μπορούμε να πούμε, σπουδής του τότε πρωθυπουργού αναφορικά πάντα με την απόφαση. Είναι στο θέμα στο οποίο και εγώ επέμεινα, αν θυμάστε, στο πρώτο μέρος. Έγινε κάποια βεβαιασμένη κίνηση και ήθελε κάτι να προλάβει ο Μεταξάς τότε? Όχι, τίποτα. Καμία βεβαιασμένη κίνηση. Ευνηδιάστηκε υπό την έννοια ότι δεν περίμενε στις 3 η ώρα να πάει κάποιος να του πει να παραδοθεί η Ελλάς. Ευνηδιάστηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν προετοιμασμένος ότι κάποτε αυτό θα συνέβαινε, δεν ήξερε βέβαια το πότε, και του έδωσε την πρέπουσα απάντηση. Μάλιστα. Και λέτε για τον Μεταξά, αναφέρετε το όνομά του. Κοιτάξτε, ο Μεταξάς είναι ένας αξιωματικός, προέρχεται από το στρατό. Είναι άνθρωπος ο στρατώνος. Οι λαοί πάντοτε επιστρέφονται τους στρατηγούς. Αυτό που λένε ότι οι αξιωματικοί δεν κάνουν για την πολιτική, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και απόλυτο. Βλέπετε έναν Ζεχάουερ, έναν Τεγκόλ, έναν Παπάγο και πάει λέγοντας. Θεωρώ πολύ σοβαρό, έτσι ίσως να κάνω λάθος, εύχομαι όχι. Θεωρώ πολύ σοβαρό τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Αρσένη. Και θα ήθελα να τον ρωτήσω και ας μας απαντήσει κάποτε. Το 1940 που έγινε πόλεμος, δεν υπήρχε Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Δεν υπήρχε Πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε Αρχιστράτηγος. Δεν υπήρχαν στρατηγοί. Εδώ χαθήκαν και στρατηγοί. Ξέρετε τι θα πει Κατσιμήτρος? Εάν δεν υπήρχε Κατσιμήτρος, οι Ιταλοί θα είχαν σπάσει στο μέτωπο. Ξέρετε τι θα πει Κατσιμήτρος? Έχει χαθεί και ο Κατσιμήτρος. Ποιος πολέμησε δεν ξέρουμε. Ποιος έκανε τα επιτελικά σχέδια δεν ξέρουμε. Ποιοι θυσιαστήκανε δεν ξέρουμε. Όλα με μία αοριστία. Ο ελληνικός λαός. Ναι, ο ελληνικός λαός βέβαια είναι ο κυρίαρχος και ο πρωταγωνιστής, έτσι. Οι λαοί κατευθύνονται, κύριε. Όταν υπήρχαν οι Έλληνες, δεν πήγαιναν στην Περσία. Βρέθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, πήγε στην Περσία. Υπήρχαν οι Γάλλοι, δεν πήγαιναν στη Ρωσία. Βρέθηκε ο Μέγας Ναπολέων, τους πήγε στη Ρωσία. Μάλιστα. Οι λαοί έχουν ηγέτες. Ναι, είναι. Ας έρθουμε όμως στα γεγονότα που ενδιαφέρουν. Στα γεγονότα λοιπόν και στο τραπέζι, στην διάσκεψη αυτή, στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, παραμένω εκεί πέρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, στην διάσκεψη αυτή εκλήθησαν οι υπουργοί της τότε κυβέρνησης, ο βασιλέας, για να συζητηθεί, όπου ο Μεταξάς τους εξέθεσε το τι συνέβη. Με κάθε λεπτομέρεια, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Ποια ήταν η σχέση των υπουργών που συμμετείχαν, του βασιλέως και του στρατάρχη Παπάγου απέναντι στο Μεταξά? Δηλαδή, υπήρχε σύμπνοια, υπήρχαν κάποιες ενδεχομένως αντιρρήσεις ή κάποιες άλλες φωνές παλιότερα, πριν από αυτό το περιστατικό. Ποιες ήταν οι προσωπικές του σχέσεις και ειδικότερα με τον στρατάρχη Παπάγο? Ναι. Ο Παπάγος ήταν ο στρατηγός τότε.
με διάταγμα εκείνη τη στιγμή ανέλαβε αρχιστράτηγος και εγκατεστάθη στο στρατηγείο που ήταν στα υπόγεια Μάλιστα. του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μεταξάς, ο οποίος δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός ανάνθρωπος, είναι ένας δικτάτορ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ήξερε να κάνει δικτατορία. Πώς το εννοείτε αυτό, τι σημαίνει ξέρω να κάνω και δεν ξέρω να κάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν δικτάτορες οι οποίοι έχουν επιτύχει και δικτάτορες οι οποίοι έχουν αποτύχει. Μάλιστα. Ο Μεταξάς ακολούθησε μια φιλολαϊκή πολιτική και για να μην σας αναφέρω πολλά βιβλία, σας αναφέρω το βιβλίο του Ραφαηλίδη, γνωστού μαρξιστού, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και μέσα λέει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια. Ο λαός αγάπησε το Μεταξά. Για μένα, επιτυχής δικτάτορ είναι αυτός που τον αγαπάει ο λαός. Ο πρώτος που το είπε αυτό ήταν ένας τύραννος της αρχαίας Ελλάδος και είσαι εκ των επτά σοφών, ο Περίανδρος, ο οποίος είπε ότι οι καλύτεροι δορυφόροι, αυτοί που φέρουν το δόρυ και φρουρούν κάποιον, είναι η αγάπη και η εύνοια του λαού. Ο Μεταξάς, εάν είχε αντίθεση με τον Παπάγο, θα τον είχε διώξει. Ο Παπάγος ή ο Μεταξάς? Ο Μεταξάς θα είχε διώξει τον Παπάγο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί το κύρος του Μεταξά, μα ο Μεταξάς όταν ήταν υπουργός, γιατί έγινε από τον Απρίλιο του 1939 και εν συνεχεία το 1940, όπως ξέρετε, είχαμε μια κυβέρνηση μετά το κίνημα του 1935, αλλά μια κυβέρνηση του Δεμερτζή, στην οποία ο Μεταξάς ήταν ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εθνικής Αμήνης. Ο Παπάγος ήταν στρατηγός. Έπειτα ο Μεταξάς ήταν καθιερωμένος, ήταν σεβαστός άνθρωπος. Ήταν και μεγάλος. 70 ετών τότε, προπολεμικά, είναι μια μεγάλη ηλικία. Βέβαια, ναι. Αλλά είχε και πολύ μεγάλο κύρος. Το οποίο αργότερα ο Παπάγος το απέκτησε χάρη στον πόλεμο του 40 και μετέπειτα στο 46-49. Με το στρατάρχη, τότε στρατηγό, αρχιστράτηγο, δεν υπήρχε πρόβλημα. Η υπόλοιπη κυβέρνηση. Ήταν διορισμένη από το Μεταξά. Ήταν διορισμένη. Άρα ήταν, ας πούμε. Και σαν προσωπικότητες. Ακαδημαϊκή, ο Κασιμάδης, ο Ταμπακόπουλος, ο Μπουρμπούλης. Ποιες οι σχέσεις με το παλάτι του Μεταξά? Οι σχέσεις με το παλάτι δεν είχαν προβλήματα. Δεν είχαν προβλήματα, τουλάχιστον εμφανή προβλήματα, να ξέρουμε ότι έχουν συγκρούσεις κτλ. Υπήρξαν κάτι προστριβές, διότι ο Μεταξάς κατήγησε τους προσκόπους επειδή έκανε την οργάνωση της νεολαίας, η οποία οργάνωσε το ένοπλος, πειθαρχημένη. Είχαν συγκεντρωθεί τελικά 1.200.000 νέοι, όλη η ελληνική νεολαία. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως σε αυτά που ενδιαφέρουν τους τηλεθεατάς μας και αν ποτέ τολμήσει κανείς να κάνει μια συζήτηση για την 4η Αυγούστου, είμαι θα στη διάθεσή του. Ναι, καλά, όχι την 4η Αυγούστου, δεν μιλάω συγκεκριμένα, αλλά μιλάω. Προσπαθώ, κύριε Πλεύρη, να βγάλω το χάρτη της εποχής, πώς είναι ο συσχετισμός των πολιτικών, ας το πούμε έτσι, δυνάμεων που δεν υπάρχει, ή των πολιτικών, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι διαφεντεύουν τις τύχες της χώρας και οδηγούν μια χώρα στον πόλεμο. Για μένα το 1940 ποιοι ήσαν. Υπάρχει κανείς. Κύριε Πλεύρη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιοι ήταν οι πολιτικοί και τι κάνανε, με ενδιαφέρει ότι ένας λαός κινήθηκε προς αιματοχυσία. Αυτό είναι το θέμα μας. Κινήθηκε αυτή για την πράξη της πατρίδος. Σωστά. Να είμαι θα σαφής. Σαφέστατα. Κινήθηκε να υπερασπίσει την πατρίδα του. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν την τύχη του και τον οδηγούν εκεί? Οι μόνοι οι οποίοι είχαν διαφωνία με το όχι του Μεταξά, με απόφαση την οποία εξέδωσαν. Εγώ έχω πολλοί φίλους κομμουνιστάς και μάλιστα σήμερα θεωρώ τους κομμουνιστάς πολιτικούς ως πιο σοβαρούς. Τουλάχιστον δεν αλητεύουν. Δεν βρίζουν. Αλλά το 1940 εκείνοι οι οποίοι αντέστησαν στο όχι, επίσημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πήρε αποφάσεις και είπε ότι κακώς ο Μεταξάς πολεμάει τους άλλους. Αυτές είναι επίσημες αποφάσεις που δεν μπορούν να τις αρνηθούν ποτέ. Μάλιστα. Άσχετο ότι έγινε αργότερα. Διότι τότε υπήρχε το σύμφωνο φιλίας Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε τώρα 4:30 το πρωί. 4:30. Να φύγουμε από την Ελλάδα και να πάμε 10 η ώρα το πρωί που γίνεται η συνάντηση. Χίτλερ, Μουσολίνι. Όπου έχει καταγραφεί στην ιστορία ότι ο Χίτλερ δεν ήθελε πόλεμο με την Ελλάδα. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Κοιτάξτε, ο Χίτλερ εκείνη την εποχή, την 28 Οκτωβρίου, ευρίσκεται στο Μοντουάρ της Γαλλίας. Είχε συναντηθεί με τον Πετέν, είχε συναντηθεί με τον Φράγκο. Η συνάντηση αυτή απέτυχε με τον Φράγκο και μάλιστα ήταν τόσο δυσαρεστημένος, ώστε έλεγε: προτιμώ να μου βγάλουν 5 δόντια παρά να ξαναδώ τον Φράγκο. Έφευγε λοιπόν προς την Φλωρεντία μέσω της Μπολόνια με το προσωπικό του τρένο που παραδόξως ονομάζεται Αμερική, όπου
λαμβάνει μέσα στο τρένο ένα τηλεγράφημα από τον πρίγκιπα Βίσμαρκ που ήταν πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ιταλία και στο οποίο τηλεγράφημα του έλεγε ότι σήμερα επετέθησαν οι Ιταλοί εναντίον της Ελλάδος. Ο Πάουλ Σμιτ, ο οποίος είναι ο προσωπικός του διερμηνεύσεως του Χίτλερ, έχει γράψει τα απονόματά του και περιγράφει και τα περιγράφει και ωραία ο Ρεϊμόν Καρτιέ στην ιστορία του που αξίζει να τη διαβάσετε. Ναι, λέγει ότι χιόνιζε απ' έξω και μόλις ο Χίτλερ διάβασε το τηλεγράφημα άρχισε να αναθεματίζει και να υβρίζει τους Ιταλούς και επεκράτησε μέσα παγωνιά όπως ήταν και απ' έξω. Φτάνει στην Φλωρεντία. Στο σταθμό τον υπεδέχεται ο Μουσολίνη, ο οποίος του αναγγέλει: «Φίλερ μου, έχουμε εισβάλει νικηφόρος στην Ελλάδα». Λέει ο Ρεϊμόν Καρτιέ, βλέποντας το πρόσωπό του, του Χίτλερ, ο Μουσολίνη, ζωγραφισμένη δυσαρέσκεια, συμπληρώνει: «Μην ανησυχείτε, όλα θα τελειώσουν σε 15 μέρες». Όπως και πράγματι τελείωσαν σε 15 μέρες, αλλά όχι όπως περίμεναν οι Ιταλοί. Ο Τσιάνο, στο ημερολόγιο του, ο Αλφιέρη, ο πρεσβευτής της Ιταλίας, έχουν γράψει από πνευμαρεύματα. Ο Κάιτελ, ο Φον Ρίντελερ, ο στρατηγικός ακόλουθος της Γερμανίας στην Ιταλία, έγραψε το βιβλίο «Ο Μουσολίνης σαν σύμμαχος» και αναλύουν την δυσαρέσκεια των Γερμανών εξαιτίας της επιθέσεως η οποία τους ανέτρεπε όλα τα σχέδια. Εκείνη την εποχή στην Ευρώπη πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Γαλλία πολέμησε 20 μέρες. Η ναι. Τύθη η γραμμή Μαζινόη κατεξευτιλίστη και η μισή Γαλλία με το στρατάρχη Πετέν, τη ζώσα δόξα της Γαλλίας, προσεχώρησε στον άξονα και πολέμησε σαν σύμμαχος των Γερμανών αντίον των Ρώσων στη Ρωσία. Η Πολωνία διαιρήθησε 16 μέρες. Και οι άλλοι βουτυρολαοί, Ολλανδία, Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, Δανία, μιλάμε για 2-3 μέρες και να μια μην μιλάμε ώρα. Υποτιμητικά για ένα λαό, θα πρότεινα. Μα έτσι χάσανε, βουτυρολαοί. Εντάξει, ναι, αλλά είναι και αυτοί. Τι υποτιμητή είναι. Είναι ένας λαός. Μα στην είναι... ιστορία απουσιάζουν. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ κανένα ιστορικό σταθμό που τον έγραψαν οι Λουξεμβουργιανοί? Εντάξει, λοιπόν, προχωρήστε. Συνεχίζουμε. Οι Έλληνες αντεστάθησαν 7 μήνες νικηφόρος, χωρίς να έχουν καμιά βοήθεια. Και όπως γράφει ο στρατιωτικός σύμβουλος του Ίντεν στα απονόματά του, μας εξαπάτησαν οι Εγγλέζοι, διότι όχι μόνο δεν μας βοήθησαν, αλλά μας κατέσχεσαν και τα αεροπλάνα. Ο Μεταξάς έκανε έναν έρανο, το γνωστό έρανο υπέρ της αεροπορίας. Ναι. Τι θα πει υπέρ της αεροπορίας? Είχαμε ανάγκη από αεροπλάνα. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος είχαμε περίπου 150 αεροπλάνα. Και η αεροπορία έδωσε σημαντικό παρόν στον πόλεμο του 40 και λυπούμε που αυτό είναι άγνωστο. Όπως και των ναυτικών. Όλη τη δόξα, την περισσότερη δόξα την έχει δρέψει ίσως και δικαίως ο στρατός. Okay. Αλλά και τα άλλα όπλα συνέβαλαν αποφασιστικά. Λοιπόν, Παπα-Νικολής, ας πούμε. Κατσόνης. 15 δισεκατομμύρια χρυσές δραχμές μαζεύαν τα λεφτά με εράνους, τα οποία λεφτά δεν τα διαχειρίστηκε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό λίγοι το ξέρουν. Τα λεφτά αυτά κατήδωσε η τράπεζα, την εθνική. Και η τράπεζα τα διαχειρίζεται. Μετά τον πόλεμο έγινε μια ανακριτική επιτροπή για να δούνε μήπως φάγαν τίποτα λεφτά, μερικοί. Και απεδείχθηκε ότι τα λεφτά αυτά δεν είχαν πειραχθεί. Τι θα πει υπέρ της αεροπορίας? Μαζέψαμε τα λεφτά με κόπο, τα δώσαμε στην Αγγλία να πάρουμε αεροπλάνα, τα οποία ουδέποτε η Αγγλία μας έδωσε. Και το υπέρ της αεροπορίας σημαίνει ότι μαζεύω κάτι με κόπο, το δίνω να πάρω κάτι και το πήρα ποτέ. Όταν δε μετά τον πόλεμο ζητήσαμε τα λεφτά αυτά πίσω, είναι χρυσός. Οι Εγγλέζοι μας είπαν ότι τα χρήματα αυτά τα ισοφαρίζουμε με τα χρήματα που σας ρίχναμε στην αντίσταση, τις λίρες που ρίχναμε. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε, αρχίζει πλέον ο πόλεμος. Την προηγουμένη, κανονικά ο πόλεμος θα έπρεπε να έχει αρχίσει στις 6 το πρωί. Οι Ιταλοί όμως το αρχίσανε από τις 4. Είχαν αρχίσει να κόβουν καλώδια, είχαν αρχίσει να κάνουν διεισδύσεις. Και από τις 5 έγινε η έφοδος. Την προηγουμένη είχαν πάει στα διάφορα φυλάκια και είχαν ζητήσει ψωμί, διότι τους είπαν ότι καθυστέρησε η επιμελητεία. Και οι Έλληνες τους έδωσαν ψωμί, ενώ οι Ιταλοί πήγανε για να δούνε πού είναι τα όπλα και ποιοι να είναι. Να καταγράψουν, να χαρτογραφήσουν. Και την άλλη μέρα επετέθησαν και τους φάξανε πλην ενός φυλακίου, όπου ο Λοχίας είχε την πρόνοια να αφήσει ένα φως αναμένο μέσα, μια λάμπα αναμένη, ενώ αυτός βγήκε έξω με τους στρατιώτες. Οι Ιταλοί πλησίασαν, μπήκανε μέσα επιτιθέμενοι πολυβολούντες και ρίχνοντες χειροβίδες και συνεχεία οι δικοί μας τους σκότωσαν και γύρισαν προς τα πίσω. Κατέφθαναν συνέχεια οι πληροφορίες. Και τότε αυτός ο ήρωος της Αλβανίας
ο στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήθρος, ο οποίος από το είναι πολύ αδικημένος αυτός ο στρατηγός. Από το 1904 πολεμάει, αγωνίζεται για την πατρίδα, στο 1913, στο Χασάν Μπέλ, στο Αφιόν Καραχισάρ, τραυματίστηκε. Στις μεγάλες μάχες το τάγμα του απέκρουσε δύο μεραρχίες τουρκικές, που ο διοικητής των, ο Ρεσάτ Πασάς, αυτοκτόνησε γιατί δεν μπόρεσε να περάσει από το τάγμα του Κατσιμήθρου στη Μικρά Ασία. Και ο καθηγητής οντοιατρικής, ο κύριος Τσουκανέλης, ο οποίος ήταν ο έφεδος αξιωματικός γιατρός στον πόλεμο της Αλβανίας, έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο συγκινητικότατο. Άρχισε λοιπόν η επίθεση, είναι μεραρχίες, Σιένα, Πάρμα, Βενέτσια, Πιεμόντε, η Τζούλια, οι Αλπινιστέ, τάγματα Βεσαλιέρων, τάγματα Μελανοχιτώνων, τάγματα Αλβανών. Κάνανε την πρώτη επίθεση, ξέρουμε τα πολεμικά γεγονότα. Δείξατε κάτι φωτογραφίες, δεν τις είδα για να τις σχολιάσω. Είναι φωτογραφίες εποχής, δεν πειράζει, συνεχίστε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτοί καθόντουσαν να κάνουν ένα θύλακα, διότι ξεκίνησε η επίθεση από την παραλία του Ιωνίου μέχρι τις Πρέσπες. Ο κεντρικός και το ΜΕΦΣ, ο παραλιακός, έφεραν το βάρος. Προχώρησαν, φτάσανε στο δίστατο, κατέλαβαν τη Σαμαρίνα, μπήκαν στη Βοβούσα. Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Το απόσπασμα Δαβάκι, το οποίο υπέστη και τη μεγάλη φθορά, διότι 2.000 άνδρες αντιμετώπισαν ξαφνικά 15.000. Μπορούμε να πούμε ότι η γονής της Εναρός, αλλά εν συνεχεία υπεχώρησε παρά τις προσπάθειες ενός σταγματάρχου ονόματι Νικήτα. Τα ιστορικά γεγονότα αυτά είναι εξακριβωμένα, γραμμένα, δεν χρειάζεται να παραλάβουμε. Ναι, και τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Ξέρουμε όμως ότι ο θύλακας Τζούλια άρχισε να πιέζεται συστηματικά και από τις 9 Νοεμβρίου έχει συγκεντρωθεί αρκετός στρατός. Δεν υποχωρεί ο Κατσιμήθρος, λέει ένα όχι προς όλους και επιμένει σαν Ευρυτάν που είναι να παραμείνει εκεί και να αγωνιστεί με τους υπηρώτες. Αγωνίζεται στεναρός, έρχονται τα καινούργια τμήματα και αρχίζει μια αντεπίθεση φοβερά, η οποία κατέληξε στις 22 Νοεμβρίου με την απελευθέρωση της Κοριτσάς, αφού προηγουμένως είχαμε διαλύσει όλους τους Ιταλούς, τους σχισματισμούς τους, που εσώθησαν χάρη στις πλημμύρες του ΑΟΟΥ. Λοιπόν, και στις 22 Νοεμβρίου, πριν συμπληρωθεί ένας μήνας, δεν υπάρχει στην Ελλάδα ουδής Ιταλός πλην των χιλιάδων εχμαλώτων. Στην Κοριτσά χιλιάδες εχμαλώτους συνέλαβαν, αποθήκες, 1500 αυτοκίνητα, σκεφτείτε. Στο διάστημα αυτό όλος ο κόσμος είναι έκταμος. Παρακολουθούν την Ελλάδα και ομιλούν για το θαύμα της Ελλάδος. Ποιες είναι οι απώλειες του ελληνικού στρατού μέχρι εκείνη τη στιγμή? Μα δεν πρόκειται για κανένα θαύμα. Οι Έλληνες πάντα έτσι αγωνιστές. Μάλιστα. Πάντα στην ιστορία τους. Οι απώλειες του ελληνικού στρατού εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς μέχρι την απελευθέρωση της Κοριτσάς. Μπορώ να σας πω όμως ότι ο πόλεμος του 40 μας εστίξε περίπου 12.000 νεκρούς στρατιώτες και 850 περίπου αξιωματικούς νεκρούς. Στους Ιταλούς στίξε 32.000 στρατιώτες. Νεκρούς. Νεκρούς, ναι. Φυσικά είναι θλιβερό να το πούμε και τούτο, ότι όταν οι Έλληνες ενωμένοι νίκησαν μια αυτοκρατορία με 12.000 νεκρούς, ενώ όταν ήσαν διαιρεμένοι σφαχτήκαν μεταξύ μας και σκοτωθήκαν 45.000 Έλληνες από τους Έλληνες. Μιλάω για το 45. Τα λυπηρά γεγονότα, τα μετέπειτα λυπηρά γεγονότα. Λοιπόν, ο Μεταξάς απελευθερώνει για δεύτερη φορά την Βόρειο Ήπειρο, διότι και στους Βαλκανικούς πολέμους ως λοχαγός είχε μπει στο Αργυρόκαστρο, στο κάστρο της Αργύρος της Βυζαντινής Πριγκίπισσας, κάστρο Ξαχουστό κτλ. Και είχε υψώσει εκεί την ελληνική σημαία. Την απελευθερώνει τώρα πλέον και ως πολέμαχος και βλέπει τα στρατέματα να μπαίνουν στην Κοριτσά, να μπαίνουν στο Αργυρόκαστρο, στο Άγιο Σαράντα, στην Πρεμετή, στο Δέλβινο. Όλες οι ελληνικές επαρχίες απελευθερώνονται. Ελληνικές πόλεις. Ενώ και επαρχίες, μεγάλες επαρχίες. Ναι. Ενώ τμήματα αλβανικού στρατού αυτομολούν, πετούν τα όπλα τους και έρχονται προς εμάς. Ολόκληρα τμήματα, ολόκληρα τάγματα. Είναι ψεύδος αυτό το οποίο λέγουν ότι οι Ιταλοί δεν επολέμησαν. Οι Ιταλοί πολέμησαν και πολέμησαν πολύ σκληρά, ιδίως στην αντεπίθεση του Μαρτίου του 1941, η περίφημη αντεπίθεση Πριμαβέρα της Ανοίξεως, όπου χιλιάδες Ιταλοί εθυσιάζησαν με επικεφαλής τον πρίγκιπα της Πάρμα, ο οποίος ήταν ανιψιός του βασιλέως με όλο το επιτελείο.
στο λόφο 731 έχουν γίνει μάχες. Το 31ο Σύνταγμα, σκεφτείτε ότι έχασε σε μία μέρα 6 λοχαγούς, 5 λοχαγούς και 6 άλλους αξιωματικούς για την ακρίβεια, και 285 στρατιώτες. Όταν ζητήσαν η Ιταλία και η Χερία για να θάψουν τους νεκρούς, ο Ιταλός ιερεύς αξιωματικός που τους είδε αυτή τη φρίκη του πολέμου, είπε τερίμπηλα και λιποθύμησε. Παρίστατο και ο ίδιος ο Μουσολίνη, ο οποίος έφυγε εξοργισμένος. Από τις 9 Νοεμβρίου έχουν αλλάξει τον αρχιστράτηγο, τον Βισκόντι Πράσκα. Η μεγάλη μας επιστράτευση ολοκληρώθηκε γύρω στις 20 Νοεμβρίου, αλλά από τις 4 Νοεμβρίου όλες οι μονάδες έχουν φτάσει εκεί. Υπάρχει άριστος εξοπλισμός. Δεν νικήσαμε πολεμώντας 7 μήνες με πέτρες. Είχαμε εφόδια. Ελλείψεις που παρουσιάζησαν οφείλονται στην ταχεία προαίρεση και στην έλλειψη δρόμων. Μέσα από τα βουνά περνάγανε με τα μουλάρια και μεταφέρανε πυρομαχικά και τρόφιμα, και εκεί ανεδείχθη η ηρωίδα γυναίκα, η Ελληνίδα, η πυρώτισσα, η σύζυγος, η μητέρα, η κόρη, της οποίας έπρεπε να είχαμε το μνημείο της, το οποίο κάπου υπάρχει στην Ήπειρο, στην Ήπειρο υπάρχει, αλλά έπρεπε να υπήρχε στην Αθήνα. Θέλω να σας πω, αντί να βάλουν αυτές τις τέτοια μνημεία, βάζουν αυτά τα εξαμβλώματα, κάτι συμφιλίωσης, κάτι κομμένα χέρια, κεφάλι. Κύριε Πλεύρη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται, δεν είναι κομμένα χέρια κεφάλι, έχετε δει. Δηλαδή, γιατί να μην έχει η πλατεία κλασμό σε ένα μνημείο για τους Βαλκανικούς πολέμους, η πλατεία Ομονίας, όπου υπήρχε το άγαλμα των τριών χαρίτων και το έβγαλαν να βάλουν κάποιο γυάλινο κατασκεύασμα που στήριξε 200 εκατομμύρια και 80 εκατομμύρια η μεταφορά. Ή στην πλατεία Κλαθμόνο σε εκείνα τα τερατουργήματα. Λοιπόν, στο θέμα αυτό, ναι. Στο θέμα αυτό, το ότι δεν έχει τιμηθεί δεόντως ο ιστορικός σταθμός του 40, 12, 13, του 20, είναι γεγονός, μην το αφιζητούμε. Ας έρθουμε όμως. Η περιοχή η οποία σήμερα αποκαλείται Σκόπια. Και γενικότερα. Η Βόρειος Μακεδονία είναι τώρα, τι θα πούμε. Τρεις αυτοκράτορες βγάλαμε από τα Σκόπια. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Στυλιανός και ο Αναστάσιος. Να ισώσει και Σκόπια. Η Σκούπη, η αρχή η Σκούπη. Και πιο πέρα η Στόβη, που ήταν ο Στοβαίος. Μπορείτε να πάτε η περιοχή λοιπόν των Σκοπίων, ναι. Και γενικότερα η Ιουγκοσλαβία, η οποία διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο ρόλο στον πόλεμο. Αρκετά σημαντικό, τουλάχιστον η Παρτιζάνη. Όπου βγήκε και ο στρατάρχης Τίτο από την. Στρατάρχης από πού στρατάρχης. Στρατηγός. Πώς θα τελείωσε καμιά στρατιωτική σχολή. Δεν είναι, στρατάρχης όμως ονομάζεται. Ο Τίτο, το όνομά του είναι Ιωσήφ Μπρος. Είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο μας δημιούργησε τη Μακεδονία. Εντός εισαγωγικών. Βεβαίως, βέβαια, ναι, μετά. Και εξαιτίας αυτού, δεν είναι το και Σλάβος αυτός, εξαιτίας αυτού έχουμε σήμερα το πρόβλημα. Ναι. Όχι βέβαια εξαιτίας του Τίτου, ναι. Εξαιτίας της δικής μας δουλοφροσύνης και ελλείψεως πολιτικού θάρρους. Αναβλητικότητας, όπως θέλετε. Και αναβλητικότητας, έλλειψη πολιτικού θάρρους. Ωραία. Η περιοχή λοιπόν αυτή, από την οποία ξεκίνησαν μάλλον οι γερμανικές μοναρχίες, από εκεί πέρα υπήρξε η επέμβαση των Γερμανών. Μισό λεπτό τώρα. Αφού τους έχουμε νικήσει στους Ιταλούς, υπάρχει στο διάστημα αυτό. Υπάρχει το μεγάλο. Τι στάση κρατά η Ιουγκοσλαβία, η Ομοσπονδιακή Ιουγκοσλαβία. Ο Μεταξάς είχε ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας κτλ. Στις 29 Ιανουαρίου ο Μεταξάς αποθνίσκει. Και αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Κορίζης. Μάλιστα. Οι Ιουγκοσλάβοι, οι Σέρβοι, ήσαν πάντα φίλοι μας. Αυτοί είχαν προσχωρήσει σε μια συνεργασία με τους Γερμανούς, αλλά με εσωτερικό κίνημα το οποίο έγινε, ανετράπη οι κυβέρνησεις, ανέλαβαν φίλο Άγγλοι, πράγμα το οποίο προκάλεσε τη μήνυ του Χίτλερ, ο οποίος διέταξε τον στρατάρχη Λίστ να εξαφανίσει το σερβικό κράτος. Είχε συγκεντρωθεί μεγάλος στρατός, 250.000 περίπου, στην Ουγγαρία, Βουλγαρία. Mm-hmm. Γερμανία αξιωματική με βουλγαρικές στολές κάνε κατασκοπία εκεί στα σύνορα κτλ. Και όταν ετοιμάστησαν, διότι η Γερμανία πήγαν πολύ μεγάλη σημασία στην Προπαρασκευή, επετέθησαν εναντίον της Ιουγκοσλαβίας, την οποία σε 48 ώρες συνέτριψαν. Η γραμμή Μεταξά, η οποία
κρατούσε όλα τα σύνορα. Κοσμούς εσάς στεφάνι. Χωρίς όμως να εξαφανίσουν το σερβικό έθνος, έτσι. Όχι, το σερβικό. Όλον το στρατό τον σερβικό τον πήραν εχμάλωτο να εργαστεί στα γερμανικά εργοστάσια. Ναι. Γι' αυτό και μετά τον πόλεμο οι Σέρβοι θέλω να πω, αφού ήσαν πλέον νικητές, πήραν 200.000 Γερμανούς οι οποίοι εργάστηκαν 10 χρόνια περίπου στην Σερβία φτιάχνοντας δρόμους και τα λοιπά, όπως κάνανε και οι Ρώσοι. Οι μόνοι οι οποίοι δεν αποκαταστάθησαν ούτε καν ηθικώς είμεθα εμείς. Εμείς δεν έχουμε πάρει τις αποζημιώσεις μας. Όλοι πήραν αποζημιώσεις. Εμείς οι μόνες αποζημιώσεις που είχαμε πάρει ήταν από τους Ιταλούς. Που έχουμε πάρει ήταν από τους Ιταλούς. Να κάνουμε και μία διευκρίνηση εδώ. Υπεύθυνοι για τον πόλεμο του 40 ήσαν οι Ιταλοί. Αυτοί τον ξεκίνησαν χωρίς να έχουν την παραμικρή αφορμή. Δεν πρέπει λοιπόν να φορτώνουμε τα βάρη της κατοχής στους Γερμανούς. Διότι οι Ιταλοί πρώτοι ευθύνονται. Το 43, όπου έπεσε για ένα διάστημα ο φασισμός από την Ιταλία και επεκράτησε ο βασιλεύς και ο Μπαντόλιο και συνελήφθη ο Μουσολίνη, οι Ιταλοί πήγανε με τους συμμάχους. Και μία μεραρχία, η μεραρχία Άκουη, ευρίσκοντας στην Κεφαλονιά. Οι Γερμανοί έστειλαν μία αντιπροσωπεία να ρωτήσει τους Ιταλούς αυτούς, τον διοικητή τους, τι θα κάνουν. Θα πάνε με τον Μπαντόλιο, οπότε πρέπει να αφοπλιστούν, ή θα παραμείνουν με τον άξονα. Οι Ιταλοί σκότωσαν αυτούς τους Γερμανούς και συνεχεία απεβάσει την Κεφαλονιά ένα τάγμα των SS και έσφαξε τους 10.000 Ιταλούς. Οι Ιταλοί λοιπόν έχουν κάνει στην Κεφαλονιά ένα τεράστιο μνημείο όπου τιμούν αυτούς τους νεκρούς και έβγε τους. Εμείς δεν έχουμε ένα μνημείο στην Κεφαλονιά για τους νεκρούς του πολέμου του 1940. Μάλιστα. Κάτι λένε για τα ηρώα γενικώς. Επίσης, ένα άλλο στο οποίο θα πρέπει να πούμε δύο λόγια είναι η ποιότης των Ελλήνων αξιωματικών εκείνης της εποχής. Όταν έχεις αξιωματικούς σαν τον Κατσιμήτρο, ο Μάκος Μπακόπουλος, ο Τσολάκουλου, όλοι οι στρατηγοί οι οποίοι πολέμησαν εκεί, δείξαν μεραρχίες, και οι μικρότεροι αξιωματικοί μέχρι τους ανθιπολοχαγούς, οι οποίοι έφεραν αυτόν τον αγώνα, θα σας αναφέρω τον ταγματάρχη Βερσή, ταγματάρχη του πυροβολικού, ο οποίος παραδίδει τα κανόνια του όταν υποχωρεί το νικηφόρο στράτευμα από την Αλβανία λόγω καταρρεύσεως του μετόπου και είμαι θα υποχρεωμένοι να παραδώσουμε τα όπλα στους Γερμανούς. Ο Βερσής έφυπος ομιλεί στους στρατιώτες του και βγάζει το πιστόλι του και αυτοκτονεί. Τέτοια παραδείγματα αξιωματικών δεν είχαν οι Γάλλοι, δεν είχαν οι Ολλανδοί, δεν είχαν οι Πολωνοί. Όλοι οι Γάλλοι στρατηγοί, 200, εσύρθησαν στην αιχμαλωσία. Κανείς τους δεν αυτοκτόνησε. Εδώ αυτοκτόνησαν πρωθυπουργοί, αυτοκτόνησαν αξιωματικοί, ναι. Αυτοκτόνησαν απλοί στρατιώτες, όπως ο Κουκκίδης στην Ακρόπολη. Και αυτούς δεν τους. Ο Βερσής έπρεπε να είχε τον Ανδριάντα του στη Σχολή Ευελπίδων. Και είμαι βέβαιος ότι αν αύριο το πρωί ο κύριος Αρσένης πληροφορηθεί ότι υπήρξε ένας αξιωματικός και ο δυνάμωνας και άλλοι, αλλά αναφέρω το Βερσή, ότι υπήρξε αυτός ο ηρωικός αξιωματικός, θα διατάξει να ανεγερθεί ο Ανδριάς στο Σχολείο Ευελπίδων. Είστε, είναι ένα μήνυμα. Ξεφεύγουμε όμως από τα θέματά μας. Κύριε Πλεύρη, ήθελα να δείξουμε καμιά φωτογραφία, έχουμε. Ναι, έχουμε και κάποιες φωτογραφίες να δείξουμε. Θα δείξουμε και φωτογραφίες. Θα ήθελα, γυρίζοντας έτσι και συνοψίζοντας πλέον τη συζήτηση, γιατί ήδη η ώρα είναι περασμένη, θα ήθελα να τοποθετηθούμε πάνω στις γενικότερες εξελίξεις. Δηλαδή, είπατε ότι ο Μεταξάς δεν θα έμπαινε ποτέ στον πόλεμο, εάν δεν δεχόταν την επίθεση των Ιταλών. Είναι γνωστή η θέση της Γερμανίας, η οποία τελικά αναγκάστηκε να τραβηχτεί και να κατέβει προς τον Νότο, δηλαδή να πολεμήσει εναντίον της Ελλάδας, με τα γνωστά αποτελέσματα στη Ρωσία. Ήρθε στην Ελλάδα διότι δεν είναι το δυνατό να μείνει αυτή η κατάσταση εδώ και να κάνει επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Θα δημιουργεί τότε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θα ερχόταν οι Εγγλέζοι και δεν είναι το δυνατό. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος. Ποιος ήταν ο σκοτεινός ή τουλάχιστον περίεργος ρόλος της Τουρκίας? Η Τουρκία ακολουθούσα μία πολιτική της υψηλής πύλης, γιατί έχουν μία σωστή εξωτερική πολιτική, ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος, όπως λέει και ο καθηγητής Βέμπερ στο βιβλίο. Ο επιτίδιος ουδέτερος. Κάθεται ουδέτερος μέχρι να αρπάξει την ευκαιρία. Και επετέθη εναντίον της Γερμανίας ένα μήνα πριν λήξει ο πόλεμος. Και ενεφανίστη στη διάσκεψη της ειρήνης ως νικήτρια δύναμης. Και ζητούσε τα Δωδεκάνησα, τα οποία οι Εγγλέζοι τους τα δίνανε. Και ο τότε υπουργός εξωτερικών
εζήτησε οδηγίες από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μια μεγάλη μορφή, ή το ο Σοφούλης, αρχαιολόγος, παλικαράς, επαναστάτης της Σάμο, ο οποίος Σοφούλης έδωσε την εξής οδηγία στον Κωνσταντίνο Τσαλδάη στο Παρίσι. Ό,τι πει ο Στάλιν. Και ο Στάλιν είπε, οι Έλληνες επολέμησαν, οι Τούρκοι δεν επολέμησαν, τα Δωδεκάνησα να τα πάρουν οι Έλληνες.